What you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Γεια σας παιδιά, Νέστορ Μπαλκ Σύρις, νέο επεισόδιο σήμερα. Σήμερα θα είναι μια ήρεμη μέρα, είναι rest day. Παρ' όλα αυτά στις ήρεμες ημέρες παίρνουμε παραπάνω views, παραπάνω likes, επειδή μιλάω παραπάνω και ίσως λέω κάτι που σας αρέσει. Ελπίζω να τα καταφέρω και σήμερα, θα είμαι ο αυτός μου, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπ, τι gain show μου είναι αυτά. Κάντε like για τα gain show μου που βλέπετε εδώ πέρα δωρεάν και πάμε να αδράξουμε τη μέρα. Οπ, γευμένα σήμερα, σίκα, ντομάτα, ρύζι, αυγά με έξτρα σπράδι. Και βλέπουμε εκεί One Piece, το καινούργιο επεισόδιο, 1075. Θα σας πω τη γνώμη μου, το 74 ήταν καλό, το 1074. Το 73 ήταν άθλιο, 20 λεπτά σβήναν μια φωτιά. Δεν μου αρέσει πολύ να βλέπω One Piece και να τρώω, επειδή δεν ξέρω, κάπως δεν το έχω ταυτίσει πολύ με φαγητό. Βέβαια αυτή είναι αρκετή ποσότητα, οπότε ναι. Και μου αρέσει να τρώω μεγάλο γεύμα στην αρχή της ημέρας, γιατί για να το χωνέψω σίγουρα, είναι αρκετές θερμίδες, είναι 4.000 περίπου. Οπότε δεν θέλω να το βράδυ που κοιμηθώ να έχω ακόμα τρόφιμα στην κοιλιά μου, οπότε τρώω σιγά σιγά και μικραίνω τα γεύματα. Το τελευταίο θα ήθελα να έχει λίγο υδατάνθρακα, γιατί σε γλαρώνουνε. Τώρα ελπίζω να μην με γλαρώσει αυτή η ποσότητα review, γιατί θέλουμε να κάνουμε edit, να διαβάσουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε την Κυριακή για να βγούμε μπροστά τη εβδομάδα που έρχεται. Και ίσως πάω και μια βόλτα σε ένα φίλο μου σήμερα, αν τα καταφέρουμε. Στο Μάριο. Αυτά τα τρώω. Πάντα πετάω τα αυγά με στο ρύζι. Απλά περιμένω να φύγετε για να το κάνω. Επίσης το γραφείο αυτό είναι πάγκος κουζίνας. Δεν καίγεται. Εγώ το φτιάξα. Αν και πάλι με βούρκωσε λίγο στο τέλος, ήταν λίγο κουραστικό γιατί μιλάει πολύ για αυτό τον κακό που ανέλαβε μετά από τον Οντέν. Τον κακό σαμουράι που κυβερνάει, τέλος πάντων, θέλω να πω πώς λέγεται. Ανέλαβε μετά τον Οντέν. Λέγε πολύ γι' αυτό. Εκεί με κούρασε λίγο, αλλά ήταν ωραίο και όλοι θέλουν να νικήσει τον Κάιντο, ο Λούφι. Ακόμα και αν ξέρουν ότι μπορεί να πεθάνουν μετά επειδή θα πέσει το νησί. Συνεχίζουμε με edit, πολύ edit και διάβασμα και steps. Τώρα, αφού κάναμε το πρώτο γεύμα, πρέπει να ξεπαγώσουμε και λίγο κρέας και κοτόπουλο για να έχουμε για τα επόμενα γεύματα. Εδώ έχω το μοσχάρι, απλά παίρνω ένα, τα αφήνω έξω γιατί το φάω σύντομα. Έχω το κοτόπουλο, θα πάρω ένα και θα το βάλω στην τήρηση επειδή θα το φάω λίγο πιο μετά, το βράδυ. Διάλειμμα από το μοντάζ, πάω να πάρω ένα decaf καφέ. Τις ημέρες που δεν έχω προπόνηση παίρνω decaf. Αυτό θα αλλάξει σιγά σιγά για να μπορώ να διαβάσω. Θα παίρνω καφέ και στα rest day. Αλλά προσπαθώ να το τρενάρω όσο μπορώ. Αφού είναι Σεπτέμβρης ακόμα, θα το τρενάρω λίγο. Λέω, αν δεν δω τι δεν τη βγάζω, πάω να βάλω στο καφέ. Έχω κολλήσει λίγο με το μοντάζ της προπόνησης, επειδή δεν μου αρέσει το τραγούδι που έχω βάλει. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι σε αυτό το βίντεο, επειδή φαίνεται και ένας φίλος μου που προπονούμαστε μαζί που και που, ο Βασίλης. Και αυτός ακούει λίγο έτσι πιο. Δεν ξέρω πώς είναι το είδος, αλλά έτσι hip hop αμερικάνικο ψαγμένο, ωραία vibes έτσι. Vibe. Οπότε θέλω να βρω κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκω κάτι που να αρέσει και σε μένα και να είναι και αυτό το είδος. Όχι ότι δεν μου αρέσει αυτό το είδος, αλλά δεν βρίσκω εκεί που βρίσκω τα τραγούδια. Αυτό και με έχει καθυστερήσει λίγο. Οπότε θα δούμε. Στη χειρότερη θα βάλω αυτό που βάζω πολύ συχνά. Πάω να ξεσκάσω λίγο, να κάνω και λίγα βήματα, γιατί πρέπει να μας συμπληρώσουμε βήματα σήμερα και ξαναμιλάμε. Γεύμα 4, άκαλα, γεύμα 2. Εδώ έχω τελειώσει το βίντεο, μόλις τώρα δημοσιεύτηκε και όλα, μόλις τώρα. Άρα μετά το καφέ γύρισα, μίλησα λίγο στο τηλέφωνο με την οικογένειά μου, συνέχισα το edit και φτάσαμε μέχρι εδώ. Επίσης είδα ότι με έκανε follow η Jim Beam και θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό σε εσάς παιδιά. Θέλω να σας πω ότι πιο παλιά είχα συνεργασία με τη MyProtein και όντως από το 2018, δηλαδή πριν μπω σαν influencer, όταν ακόμα ξεκινήσα το γυμναστήριο, αγόραζα πάρα πολλά συμπληρώματα από τη MyProtein. Τώρα από τη Jim Beam δεν αγοράζω τίποτα. Αγοράζω κυκλική δεξτρόζη, που την έχω και εδώ. Έχω αγοράσει μια πολυβιταμίνη, αυτή είναι η κυκλική δεξτρόζη από τη Jim Beam. Και
την αγοράζω, γιατί συμφέρει full σε τιμή, είναι worth. Είναι πολυβιταμίνη, έχω αγοράσει και cream of rice που δεν είναι και ό,τι πιο top, αλλά είναι οικονομικό. Και πολυβιταμίνη δεν είναι ό,τι πιο top, είναι ακριβώς anti-may protein που μυρίζουν λίγο, αλλά δεν ξέρω αν μυρίζουν από κάποιο συστατικό του και είναι καλό που το έχει, ας πούμε. Οπότε θα το κρατήσω true σε περίπτωση που παιχτεί κάτι. Δεν ξέρω αν θα παιχτεί κάτι, απλά με κάνω follow, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αλλά και είμαι ανοιχτό στο να δοκιμάσω πρωτεΐνες τους. Απλά δεν έχει τύχει και βρίσκω σε καλές τιμές αυτή και τη Sitec σε ένα συνοικιακό μαγαζί. Την παίρνω 65 ευρώ από αυτή. Και είμαι ικανοποιημένος από αυτό. Αλλά ό,τι και να γίνει, θα σας πω ειλικρινά τι παίζει. Και παλιότερα με είχαν προσεγγίσει πέρα από ένα μασάζ που σας είχα δείξει, που σας είπα ότι απλά μου το στείλανε και το δοκιμάζω. Δεν είχα κάποιες ευκαιρίες για ένα fail καζίνο κινέζικο που δεν το έκανα και το κρατάω αρκετά αληθινό. Και με πρώτη όταν το έκανα, όντως έπαιρνα τα πάντα από εκεί ήδη καιρό. Και τότε άξιζε φούλη οι τιμές τους. Τώρα μία ή άλλη βγαίνει. Αυτό, πάμε να φάμε. Δεν ξαναμιλάμε αργότερα. Μόλις βγήκα έξω να κάνω λίγο steps, γιατί έχει πάει μεσημέρι και δεν έχω κάνει τα μισά βήματα. Δηλαδή έχει περάσει μισή μέρα μου και δεν έχω κάνει τα μισά βήματα. Δεν ξέρω, είναι και το σπίτι μου μικρό, πόσο να προσπαθήσει εκεί μέσα. Τουλάχιστον τα κάνω χωρίς μπλούζα στον ήλιο, οπότε κάνει καλό και στην ψυχολογία μου να πάρω και λίγο χρώμα. Βέβαια, ο ήλιος μου σήμερα δεν είναι και ό,τι πιο υγιές. Όχι πιο υγιές. Okay. Δεν έχω ξεκινήσει το διάβασμα. Επίσης, έχω φτιάξει στο σπίτι ήδη ένα καφέ. Ναι, μια κουταλιά καφέ. Δεν θέλω να ξεκινήσω τον καφέ από τώρα, αλλά δεν βλέπω άλλο τρόπο να διαβάσω. Γενικά μου αρέσει φούλο καφές, η γεύση του. Μόνο που το μυρίζω είναι σαν να μυρίζω ένα καλό φαγητό. Τώρα που το περιορίζω και δεν πίνω στη δουλειά ή όταν δεν έχω προπόνηση, δυσκολεύομαι. Μου αρέσει. Χρησιμοποιώ Will Power για να μην πίνω καφέ κάθε μέρα. Εντάξει, θα πάθω κάτι. Θέλω να οργανώσω και λίγο ποια είναι όλη η ύλη για να έχω ένα μπούσουλο να ξέρω πού θα φτάσει. Δεν ξέρω αν την έχω ανακοινώσει ακόμα, αλλά δεν την έχω ανακοινώσει πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Sometimes when it's time to close my eyes, I don't ever wanna wake up. I'd rather stream in the world of my dreams than face reality that makes up all the stress in my head. I don't know what to do instead, but maybe this way of life just isn't right. Έχουμε τελειώσει το AOTH, ό,τι κάνανε τα παιδιά κάποιες μέρες που δούλευα και έχασα τα μαθήματα. Μας μένουν να λύσουμε τρεις ασκησούλες που έβαλε αυτός εκεί πέρα για το σπίτι. Full easy είναι, τις είδα. Και είναι γενικά full easy το AOTH. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο εύκολο μάθημα για εμένα. Δεν έχω διαβάσει καθόλου ΑΕΠ, πληροφορική. Γενικά και δεν θα πάω να δω το φίλο μου τον Μάριο δυστυχώς. Δεν ξέρω. Έκανα story μια ζωγραφιά του που έκανε σήμερα. Γιατί είναι tattoo artist και έκανε το Gear 5 του Luffy. Αν θυμηθώ θα το βάλω εδώ. Συγγνώμη Μάριο που δεν σας στέλνω μήνυμα να κάνουμε κάτι ενώ σου είχα πει ότι θα κάνουμε, αλλά νιώθω ότι δεν γίνεται και η επόμενη εβδομάδα θα είναι full πιεστική, επειδή τόσο κούτο επόμενο θα έρθει εδώ ο Κώστας και θα παίξει κάποιους αγώνες στο Novotel. Αυτοί οι αγώνες είναι drag, δεν είναι drag tested. Ο Κώστας είναι νάτι και έχω full hype για το πώς θα πάει, γιατί πιστεύω ότι θα κερδίσει πάρα πολλά άτομα εκεί πέρα. Θα έχουμε χαβάλε, θα μείνει στο σπίτι, οπότε πρέπει να προετοιμαστώ για κάποια βήματα έξτρα για την εβδομάδα που έρχεται. Δεν έχω πολύ χρόνο. Αυτό ήθελα να πω. Θυσίες γίνονται πάντα για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Ίσως σε λίγα χρόνια να έχω παραπάνω χρόνο από τον άλλο κόσμο, ενώ τώρα δεν έχω. Okay. Και είμαι σίγουρος, επειδή πολλές φορές χάνω από τους φίλους μου, ότι οι φίλοι που αξίζουν και γενικά τα άτομα που αξίζουν να είναι στη ζωή σου, θα το υποστούν, θα κάνουν υπομονή και όταν γυρίσω θα με υποδεχτούν φουλ χαρούμενοι. Όποιος παρεξηγηθεί κάτι τέτοιο, δεν αξίζει να είναι στη ζωή μας, γιατί δεν σέβεται τους στόχους μας. Αυτό. Γεια σας. Πάμε να φάμε. Τρίτο γεύμα, σίκα, μουσχάρι, κολοκύθι, ρο, λάδι και ρύζι. Ρύζι από τη ριζιέρα που το κρατάει ζεστό και φουλ σε καλή φάση. Είναι worth ριζιέρα, φίλε, είναι καλή αγορά. Γενικά μπορείς να πάρεις και φούρνο προκυμάτων και να το ζεσταίνεις ή να το φτιάξεις κιόλας εκεί και να μην αξίζει πολύ, αλλά αυτή είναι καλή ριζιέρα. Στείλε DM και μου λέει γιατί τρώω τόσο συχνά σίκα και του είπα ότι εδώ ένας γείτονας έχει σικιά και τα κλέβω. Οπότε είναι δωρεάν και τρώω συχνά. Και το απάντησα έτσι λίγο ειρωνικά, επειδή αν είχε δει όλα τα βίντεο θα ήξερε. Αλλά εντάξει, δεν θέλω. Λογικό είναι να μην προλαβαίνω να βλέπετε όλα τα βίντεο. Όποιος τα βλέπει όμως, αφήνει και σπαθιά, κάνει και like και το συμπαθώ λίγο παραπάνω. Τρώμε.
Another damn, we just tryna make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't tryna talk about it. They ain't tryna get involved, and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground, eh? But never mind about that, cause once you make it out, everything is... 4, avocado, κότα, ρύζι, ροδάκινο. Και έχω κάτι σημειώσει εδώ. Και ακούω αυτό όσο διαβάζω σήμερα και βοηθάει να είμαι πιο chill. Κάποιοι μπορεί να σχολιάσετε ότι δεν έχω πολύ ποικιλία σε υδατάνθρακες επειδή όλα τα γεύματά μου είχαν ρύζι και δεν είχα πουθενά πατάτες ή κρίμα φράις ή πριανιές που έτρωγα άλλες φορές ή βρώμη. Και αυτό συνέβη γιατί δεν ήθελα. Έβαλα όλο το ρύζι στη ριζιέρα και ήμουν καλυμμένος. Επίσης σκέψου λίγο πόσες διαφορετικές πηγές πρωτεΐνης είχα σήμερα. Είχα κότα, μοσχάρι, πρωτεΐνη, αυγά, το βράδυ γιαούρτι. Πόσα λιπαρά διαφορετικά είχα. Αβοκάντο, σοκολάτα, λάδι, κρόκι από αυγά και το βράδυ θα έχω αμύγδαλα. Πόσα φρούτα διαφορετικά είχα, σίκα, ροδάκινα, αυτά. Εντάξει, έφαγα ρύζι αντί να φάω και πατάτα που κλάει μάιν, τα μικροστοιχεία που έχει. Σίγουρα έχει πιο πολλά από το ρύζι, αλλά δεν είναι και το superfood της πατάτα. Αυτό, δεν ξέρω, αυτό ήθελα να πω, υπάρχει αρκετή ποικιλία ήδη. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα τα steps, έχω κάνει 7600, προσπαθώ να κάνω 8500 μέχρι την ημέρα. Θα κάνω ακόμα λίγα μέχρι να φτάσω σπίτι και λίγα μέσα στο σπίτι. Θα είμαι κάπου εκεί, συμπλήν. Δεν με πειράζει, δεν είμαι πολύ αυστηρός, αλλά κρατάω μια δραστηριότητα. Προτιμώ να τα κάνω μέρα για να με βαράει και ο ήλιος, αλλά θα έφερε έτσι η ζωή που τα κάνω τώρα. Επίσης, πρέπει να ξαναδιαβάσω και κάπου την μπέλιασα και χάζεψα λίγο ίντερνετ. Αλλά επιστρέφουμε να συνεχίσουμε λίγο το διάβασμα. Μπορεί να με βοηθήσει να με πάρει και ο ύπνος. Κατά τα άλλα, όλα πάνε καλά. Θέλω ακόμα μια ώρα τουλάχιστον για να φάω βραδινό, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν έχω γιαούρτι. Οπότε μπορώ να φτιάξω κάτι άλλο ή μπορώ να πάω σε ένα 24ωρο μάρκετ που έχει εδώ από κάτω. Έχω 7700 βήματα. Προφανώς θα πήγαινα ακόμα και αν είχα κάνει όλα τα βήματα. Αλλά θα πάω να πάρω ένα από το 24ωρο για το content. Ένα γιαούρτι. Και επειδή θέλω να φάω γιαούρτι, μου αρέσει ένα βραδινό. Αν και δεν με χορταίνει πολύ, αλλά δεν πεινάω αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε να πάρουμε ένα γιαούρτι από το 24ωρο. Και εδώ έβαλα να κάνω τσάι και το ξέχασα. Όση ώρα είμαι μέσα. Πειράζει. Θα βάλω βαλεριάνα και χαμομήλι για να με βοηθήσουν να κοιμηθώ καλά. Γελάω. Σε λίγο καιρό δεν θα έχω φιλιακούς. Και θα μπαίνετε στα σχόλια και θα μου λέτε «Α, είσαι χοντρός, μην κάνεις μπαρκ, σταμάτα». Αλλά δεν σας ακούω, να ξέρετε. Τελευταίο γεύμα εδώ. Γιαούρτι, αμύγδαλο που είναι σε τρίμα και Coco Pops. Τρώμε και κάνουμε ένα μεγάλο φινάλε διαβάσματος πληροφορική. Νομίζω ήταν μεγάλο λάθος το τσάι. Βέβαια έχω ενστάξει πάρα πολύ. Η πληροφορική μου φαίνεται λίγο δύσκολη. Είναι η πρώτη φορά που κάτσα να διαβάσω. Και θυμάμαι ότι παλιά δεν διάβαζα καθόλου και μπορούσα να λύσω όλες τις ασκήσεις, οπότε σίγουρα θα το βρω. Απλά είμαστε σε ένα περίεργο σημείο από εκεί που πιάνω την ύλη και επίσης οι συμμαθητές μου που ζήτησα ζημιώσεις. Αν ας μου στείλε το AOTH ρε φίλε, ας έχει το θεό του. Αν έχει το θεό του. Του είπα στείλε την πληροφορική και μου στείλε το AOTH και δύο φωτογραφίες με λυμμένα παραδείγματα πληροφορικής. Δεν ξέρω, τα γράφει στο τετράδιο και μπερδεύτηκε. Φουλ πιθανό, αλλά εντάξει. Δεν αγχώνομαι, έχουμε χρόνο, θα τα λύσουμε όλα.